Τους τελευταίους μήνες, τα εξοπλιστικά προγράμματα σε αεροπορία και ναυτικό μονοπολούν την ενημέρωση με τα ραφάλ της Μπελάρα, αλλά χρειάζεται εξοπλισμός και στο στρατό, ο οποίος σε μια πιθανή σύγκρουση με τους γείτονες θα είναι εκείνος που θα παίξει το σημαντικότερο ρόλο. Πριν λίγες ημέρες, ο ελληνικός στρατός παρέλαβε τα πρώτα 44 Mi-11-17, τα οποία σε χρόνο 0, στην κυριολεξία, όχι απλά μεταφέρθηκαν στο 301 στους Αγίους Αναργύρους, βάφτηκαν και εξοπλίστηκαν. Τα επόμενα 400 θα σταλούν στις αρχές του 2022 και ακόμη 400 τον επόμενο Οκτώβριο. Επίσης όμως, από αμερικανικές πηγές ενημέρωσης έχει εγκριθεί το αίτημα του ελληνικού στρατού για την δωρεάν παραχώρηση συνολικά 75 θωρακισμένων οχημάτων του τύπου AAV-7, με την ακριβώς ίδια διαδικασία που έχει γίνει προμήθεια των Mi-11-17, καθώς επίσης και των ελικόπτερων Kiowa. Η μέθοδος αυτή ονομάζεται As is where is και το ελληνικό κράτος χρειάζεται απλά να πληρώσει μόνο τα έξοδα μεταφοράς. Το κάθε όχημα AAV-7 μπορεί να μεταφέρει έως 25 πεζοναύτες και με το πυροβόλο των 0,5 ιτσών και το βοβιδοβόλο των 40 χιλιοστών προσφέρουν μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας. Ένα μεγάλο μέρος των Mi-11-17 θα αναπτυχθεί στον Εύρο και επίσης πολλά από αυτά στις παράκτιες περιοχές των νησιών, καθιστώντας την όποια επιχείρηση για πιθανή τουρκική απόβαση που ήταν ήδη δύσκολη να γίνεται πλέον ανέφικτη. Ίσως να δούμε και έναν αριθμό να αποσταλεί στην Ελβίκ της Κύπρου. Εάν σας άρεσε το βίντεο και οι πληροφορίες του, απλά πατήστε εγγραφή στο κανάλι και κοινοποιήστε το βίντεο σε φιλούς και φίλες. Σας ευχαριστώ πολύ.